Στην τελική ευθεία έχουν εισέλθει προετοιμασίες για την υποδοχή και την ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Επικρατέστερη ημερομηνία το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου. Πρώτα ο Θεός, ο προγραμματισμός μας είναι η ενθρόνηση να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 του μηνός Φεβρουαρίου. Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία την οποία θα μας δώσει η Προεδρία της Δημοκρατίας αρχές της επομένης εβδομάδος για τη διαβεβαίωση του νέου Αρχιεπισκόπου όπως προβλέπεται από τον νόμο. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος κύριος Ευγένιος επέλεξε η υποδοχή του να γίνει αμέσως εδώ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά και όχι όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά στην ενθρόνηση του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου στην Χανιόπορτα και από εκεί με πομπή η έλευση εδώ στον Άγιο Μινά. Αυτό δεν θα γίνει αυτή τη φορά δεδομένων των συνθήκων. Να διακονήσω την ειρήνη και την ενότητα της Κρητικής Εκκλησίας. Να διακονήσω την ενότητα του λαού μας. Άξιος! Ο επίσκοπος Κνωθού και αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης αναφέρθηκε τόσο στην τελετή υποδοχής του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης στον προαύλιο χώρο του Αγίου Μινά, όπου θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, όσο και στην ελπιδοφορά ακολουθία της ενθρονήσεως. Εδώ, στο προάγιο χώρο του Μητροπολιτικού μας Ναού, ο Δήμαρχος Ηρακλείου θα προσφωνήσει κατά την τάξη τον νέον Αρχιεπίσκοπο. Εκείνος θα αντιφωνήσει και αμέσως θα εισέλθουμε στο ναό, όπου θα πραγματοποιηθεί η ακολουθία της ενθρονήσεως, μια μικρή σύντομη ακολουθία, η οποία θα ολοκληρωθεί με τις ομιλίες των εκπροσώπων και τελικά τον ενθρονιστήριο λόγο του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Την επόμενη μέρα της ενθρονήσεως, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης θα τελέσει αρχιερατικό συλλήτουργο. Και έτσι να ευλογήσει για πρώτη φορά από το σύνθρονό του, από τη νέα θέση που η Εκκλησία του εμπιστεύεται, τον λαό και τον κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Σεβασμιότατος ευρίσκεται στο Ρέθυμνο, από όπου όπως καταλαβαίνετε προετοιμάζει τα πράγματά του και στο χώρο της διαμονής του εκεί, για να γίνει η μετακόμιση και η προετοιμασία των χώρων στην Αρχιεπισκοπή εδώ που θα διαμένει, στο νέο του σπίτι, στο δωμάτιό του στην Αρχιεπισκοπή, κοντά στο γέροντα Αρχιεπίσκοπο κύριο Ειρηναίο, ο οποίος αποτελεί και θα αποτελεί πάντοτε για όλους μας και για τον νέον Αρχιεπίσκοπο πηγή ευλογίας, χάριτος, αγιασμού και δυνάμεως. Εν τω μεταξύ, σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του πρώην Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ο οποίος στις προηγούμενες μέρες έδωσε την ευχή και την ευλογία του στον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Δόξα τω Θεώ, είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας του, όπως ήταν πριν από την νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Και έτσι εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό.